Πεστόρα.gr Τιτάνας, είμαστε εδώ πέρα μαζί με δύο iPhone για να δείξουμε τις διαφορές της επιδόσης. Αριστερά το iPhone 4, δεξιά το iPhone 4S και θα χρησιμοποιήσουμε τα demo που δίνει Microsoft για τις επιδόσεις στους browser σε HTML5. Χρησιμοποιώ την Microsoft και το site που προσφέρει γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ανεξάρτητο κατασκευαστή σε σύγκριση με την Apple, άρα η Apple δεν έχει βάλει καθόλου το χέρι της και δεν μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα αυτά. Θα χρησιμοποιήσουμε το κομμάτι που αφορά τα performance demos και στα δύο iPhone για να δούμε πόσο γρήγορο είναι το iPhone 4S. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο τεστ, το Fish Tank. Και τα δύο iPhone έχουν Fire Reboot, χρησιμοποιούν μόνο το Safari, έχουν μόνο το Safari ανοιχτό, άρα τα πάντα είναι φρέσκα και τα δύο iPhone χρησιμοποιούν iOS 5.0.1. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα τα frames που γράφει ο Safari. 37 frames στο iPhone 4, 57 frames στο iPhone 4S. 38, 56. Είναι σχεδόν διπλάσια η δύναμη που έχει το iPhone 4S. Πάμε πίσω να δοκιμάσουμε ένα άλλο τεστ. Είναι το speed reading. Οπ, όχι. Ένα κλασικό τεστ που είχε δείξει και η Microsoft κάποια στιγμή. Οπ, τώρα θα τελειώσει. Τώρα τελείωσε το iPhone 4. Λοιπόν, να δούμε τα νούμερα. iPhone 4 38 frames per second, iPhone 4S 60 frames per second και βλέπουμε και από κάτω τον χρόνο που χρειάστηκε για να τελειώσει το ένα και το άλλο. 26 millisecond το ένα, 9 millisecond το άλλο. Είναι, ξανά, πας εμφανίσει διαφορά και πόσο γρήγορο είναι το iPhone 4S. Okay, performance demos. Τώρα, αυτά νομίζω είναι τα δύο τεστ που μπορούμε να τρέξουμε εδώ πέρα και να φανούν τα νούμερα. Είναι προφανές ότι η Apple έχει κάνει τρομερή δουλειά και να δούμε αν καταφέρω και τα πατήσω ταυτόχρονα πραγματικά πόσο θα γρήγορα θα τελειώσει το iPhone 4S. Όχι. Άλλη μια φορά σε αυτό, είναι αρκετά ενδεικτικό. Το iPhone 4S τελείωσε και το iPhone 4 ακόμα παλεύει. Αυτά. Τα λέμε. Bye.